Διατηρείς μια αίσθηση του χιούμορ, το έχουμε δει, το μονόλεπτο κορίτσι του Bond, όντως για το πέρασμά σου που δεν μιλάς κιόλας, δείχνει ότι θέλεις να διασκεδάσεις κι εσύ λίγο την ιδέα ότι το μικρό μπορούμε να το μεγαλοποιήσουμε χωρίς να υπάρχει άμεσος λόγος. Η προοπτική είναι εδώ και είναι στα χέρια σου για να την αξιοποιήσεις καλύτερα. Το χιούμορ στη ζωή σου έχει χρησιμεύσει? Πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο επιδιώκεις ή σου συμβαίνουν πράγματα που μπορεί να... Είναι και τα δύο, νομίζω, γενικότερα. Μου συμβαίνουν συνέχεια πράγματα. Θα μας κάνεις τη χάρη να μοιραστεί. Θα μοιραστώ μία... καταρχήν, το χιούμορ γενικότερα υπάρχει στην οικογένειά μου πάρα πολύ. Δεν είναι μία πάρα πολύ φυσιολογική οικογένεια. Και έχω πολλά θέματα, όπως όλοι μας άλλωστε, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά και μετά μπορώ να σου πω και αυτό που συζητούσαμε χθες, αφόσον το θέλεις τόσο πολύ. Πριν 4 χρόνια, εγώ έχω 2 αδέρφια, ο ένας είναι 46 και ο άλλος 40. Και έχετε τόσα πολλά χρόνια διαφορά? Είναι ετεροθαλή, έχουμε τον, αλλά ναι, τέλος πάντων μεγαλώσανε με τη μητέρα μου. Και ο πατέρας μου... Τέλος πάντων, μας κάλεσε και μας είπε «Αυτά είναι για σας» και μας έδωσε 3 φακέλους, θυμάμαι, και είπε «Από τι βλέπετε, εμείς μεγαλώνουμε». Ο πατέρας μου είναι αρκετά ανάρκησος επίσης. Λέμε «Ναι». «Και κάποια στιγμή θα πεθάνουμε». Λέμε «Ναι». «Και επειδή όταν θα πεθάνω», λέει, «ξέρω ότι θα έχετε τον πόνο σας, δεν θα είσαστε πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να κάθεστε να ψάχνετε ποια φωτογραφία να βάλω στον τάφο του μπαμπά μου». Και βγάλανε φωτογραφίες. 3, όπου είναι η μία, που είναι ο πατέρας μου έτσι. Δεν πιστεύω αυτά που ακούω. Είναι ο πατέρας μου έτσι, η μάνα μου έτσι και μία για όταν πεθάνουν και οι δύο που είναι έτσι. Οπότε... Τι μου θυμίζεις τώρα, κάτι φωτογραφίες στα χωριά Παμπάλες του παππού και της γιαγιάς που δεν ζουν, ξέρω που είναι πίσω, 200 χρόνια πριν, που είναι θολή η φωτογραφία. Μα είναι πάντα θολή. Πίσω εκεί. Στο γράφει ο παππούς με τη γιαγιά έτσι, φοβερό. Ήταν φτιαγμένη πολύ, είναι σέπια ακριβώς για να δείχνει τον θρήνο. Παλιό και τα λοιπά, ναι. Ναι, και αυτοί οι γονείς μου, ας πούμε, από εκεί και πέρα πώς εγώ να αντιμετωπίζω τα πράγματα. Και πώς να αντιμετωπίσω το θάνατο και το φέρετρο. Αυτό έτσι, πριν είναι. Πόσα χρόνια έγινε. Κάτσε όμως, διότι έχει όχι, όχι, είναι αρκετά, τίποτα, απλά τέλος πάντων, εμπνευσμένη από μια ιστορία φίλου, κάναμε πλάκα χθες με τον Θοδωρή και του έλεγα ότι αν κάποια στιγμή πεθάνω, θα ήθελα να πεις ότι το φέρετρό μου θα ήθελα να είναι τριγωνικό ανάποδο, γιατί μέσα θα ήθελα να είμαι έτσι. Και μου είπε εμένα να το βρω αυτό. Μαζί φαντάζομαι θα έχει πει και σε κάποιους άλλους να επιληφθούν του θέματος. Τι να πω. Κάνω πλάκα. Θεωρώ ότι είναι... έχω λίγο μαύρο χιούμορ γενικότερα, νομίζω. Δεν ξέρω καν αν έχω χιούμορ, αλλά εγώ διασκεδάζω. Καλά τα πας. Συγγνώμη, οι γονείς σου πόσο με χιούμορ αντιμετώπισαν την αποφασή σου να πάρεις την ωραία σου βαλίτσα και να μετακομίσεις στην Ευρώπη σε ένα άλλο κράτος? Δεν είναι αστείο για γονείς. Πάρα πολύ αστείο ήταν. Κλαίγανε και τέτοια. Όχι, η μητέρα μου πιο πολύ. Είναι λίγο, είναι αρκετά δεμένη μαζί μου. Και... αλλά το καταλαβαίνει. Δεν είναι άνθρωποι που ποτέ θα μου βάλουν πίεση, θα μου πούνε μην κάνεις αυτό. Μα άμα κάνεις αυτό εγώ μετά θα είμαι πίσω. Όχι, εντάξει, είναι πολύ supportive γενικότερα.